Ο Υπουργό Υγεία Άνδρο Γεωργιάδη και ο Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέου παραχώρησαν πριν λίγη ώρα συνέντευξη τύπου για τι μεταρρυθμίσει στην υγεία, τον εξυγχρονισμό τη ενιαία λίστα χειρουργείων και τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων. Λίστε χειρουργείου τηρούνται σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγεία. Η κατάσταση του χρόνου αναμονή στι χώρε τη Ευρώπη ποικίλει ανάλογα τη χώρα. Σε ορισμένε χώρε, όπω για παράδειγμα η Σουηδία, ο χρόνο αναμονή του πολίτη για μη επίγουσα χειρουργική επέμβαση κυμαίνεται στι 50 μέρε κατά μέσο όρο μέσω της ενιαίας λίστας χειρουργείου εξασφαλίζονται διαφάνεια, διασφάλιση ποιότητας, διασφάλιση υγείας, προσβασιμότητα, αποτελεσματικότητα, συντονισμός περίθαλψης. Για την αντιμετώπιση τόσο των καθυστερήσεων όσο και τη βελτίωση της λειτουργίας της λίστας χειρουργείου, το Υπουργείο Υγείας προέβησε στρατηγικές αποφάσεις. Οι λύσεις βασίστηκαν σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος στη διασφάλιση της ορθής τήρησης της χειρουργείου και στη συνεχή παρακολούθησή τη. Ο δεύτερο, στον εξυγχρονισμό τη λειτουργία τη με προτεραιότητα την πλήρη ψηφιοποίησή τη. Για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξυγχρονισμό τη λίστα χειρουργείων θεσμοθετήθηκε η νέα ψηφιοποιημένη ενιαία λίστα και θα είναι σε πλήρη ισχύ εντό των επόμενων εβδομάδων. Με στόχο τη μείωση των αναμονών για χειρουργική επέμβαση, ξεκινάμε άμεση εφαρμογή η ενεργοποίηση των επαγγελματινών χειρουργείων. Με αυτόν τον τρόπο θα Καθημερινά θα πραγματοποιούνται περισσότερα χειρουργεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτε. Σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε, η δυναμικότητα του συστήματο με τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%. Να τονίσουμε ότι τα πρωινά χειρουργεία δεν επηρεάζονται καθόλου. Θα λειτουργούν στο ακέραιο όπω λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό, θα ελέγχεται αν κάθε κλινική κάνει τον ίδιο αριθμό χειρουργείων με αυτόν που έκανε. Πριν την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων. Για τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων στα νοσοκομεία τη χώρα, 60 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που αναμένουν χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν εκείνοι με το κόστο. Η προτεραιοποίηση των επεμβάσεων θα γίνει σύμφωνα με την ενιαία λίστα χειρουργείων, ενώ έχει δημιουργηθεί η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων με βάση ιατρικά κριτήρια. Αυτή η κατηγοριοποίηση θα καθορίζει και το κόστο, το οποίο θα είναι κατά πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα απογευματινά χειρουργεία σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν με ορίζοντα να αποτελέσουν μόνιμη λύση για το σύστημα υγεία. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μαζί με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη θα χρησιμοποιηθούν ω εργαλεία για την άμεση μείωση του χρόνου αναμονή των πολιτών τη λίστα χειρουργείου, όμω ο απότερο σκοπό είναι να αποτελέσουν μόνιμη δυνατότητα του ΕΣΥ. Τέθηκε σήμερα σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εγγραφή των πολιτών στου ειδικού εκλογικού καταλόγου επιστολική ψήφου για τι ευρωεκλογέ. Οι πολίτε που το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τι αιτήσει για άσκηση του εκλογικού δικαιώματό του μέσω επιστολική ψήφου μέχρι τι 29 Απριλίου 2024. Με τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου καταργούνται όλα τα πρακτικά εμπόδια στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, όπου και αν βρίσκονται. Η εφαρμογή τη επιστολική ψήφου αφορά όλου του Έλληνε πολίτε που είναι εγγεγραμμένοι στου εκλογικού καταλόγου και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα εντό ή εκτό επικράτεια. Οι Έλληνε εκλογείς κάτοικοι του εξωτερικού μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα στι προσεχεί ευρωεκλογέ αποκλειστικά και μόνο μέσω επιστολική ψήφου. Ενώ οι εκλογεί εντό Ελλάδο μπορούν να ασκήσουν με επιστολική ψήφο εφόσον το επιλέξουν, όχι υποχρεωτικά.